Κάθε μέρα έρχονται χιλιάδες παιδάκια εκτός από τις ομοσπονδίες να κάνουν προπόνηση. Άλλοι έρχονται για βόλτα, άλλοι έρχονται να κάνουν την αναψυχή τους σε ένα μικρό παράδεισο. Μας είπαν τα παιδιά που μένουν μέσα στους ξενώνες ότι σε τρεις μέρες πρέπει να φύγετε. Τώρα εδώ ο συναθλητής μου, ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κ. Μπούκης, μας είπαν ότι αύριο θα τους πάρουν μπάρες, λέει, να μην μπουν στα σπίτια τους, γιατί πρέπει να βρουν να φύγουν σε τρεις μέρες. Με παιδιά οι περισσότεροι εδώ πέρα, με προπονήσεις. Εμείς πρέπει να φύγουμε από την Παλέστρα. Μας είχαν υποσχεθεί, έχουμε το νόμο. Μας είπαν ότι πρώτα θα φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις στην πάνω πλευρά του Ελληνικού και μετά θα φύγουμε από εδώ. Αν κοιτάξετε το κεφάλι σας και δείτε από εκεί, θα δείτε μόνο μπάζα. Δεν ξέρω πότε θα τα φτιάξουν και πότε θα μας διώξουν. Δεν τρέχουμε ελπίδες ότι θα μας αφήσουν εδώ πέρα σε ένα μικρό παράδοσο να κάνουν αθλητισμό. Αυτό το ξέρουμε. Πιστεύαμε όμως ότι μέχρι την Ολυμπιάδα που είναι του χρόνου, δηλαδή για ακόμα ένα-ενάμιση χρόνο, θα μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ούτε αυτό θα κάνουμε. Πριν από μερικά χρόνια, εδώ δίπλα σε αυτό εδώ πέρα το πράσινο κομματάκι, είχε έρθει ο τότε υπουργός αθλητισμού με κάτι μακέτες και κάτι ωραία χαρτιά και μας είπε ότι μην ανησυχείτε, παιδιά. Εμείς σας αγαπάμε και δεν πρόκειται να φύγετε από εδώ παρά μόνο όταν φτιάξουμε τα κτίρια σας ή τους ξενώνες σας. Όσο τα έχετε δει εσείς, τόσο τα βλέπουμε και εμείς. Εδώ μέσα δεν είναι μόνο οι αθλητές, γιατί εμείς ας πούμε θα τη βρούμε την άκρη. Είμαστε ομοσπονδία, θα πάμε κάπου. Θα πάμε στους συλλόγους μας, θα πάμε κάπου. Πείτε μου, ελάτε εδώ πέρα ένα Σαββατοκύριακο και καθίστε εδώ στην πόρτα. Αν δείτε πόσοι χιλιάδες κόσμος έρχεται και κάνει βόλτα ή παίζει μπάσκετ στα ανοιχτά ή κολυμπάει το καλοκαίρι ή κάνει ποδήλατο. Πείτε μου εσείς, όταν κλείσουν αυτά, όλο το νότιο κομμάτι από το Βουλιαγμένη και πέρα, πού θα πηγαίνει. Ας μας πει κάποιος τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα μπορούσε να γίνει ίσως το μεγαλύτερο πάρκο αθλητισμού των Βαλκανίων. Είναι μια μέρα αγώνα σήμερα. Μια πρώτη μέρα αγώνα. Γιατί εμείς ήδη έχουμε αποφασίσει, σαν ομοσπονδία, που συσπηρώνουμε τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Δεν είμαστε ομοσπονδία πρωταθλητισμού. Είμαστε λαϊκός μαζικός αθλητισμός. Είμαστε από δυναμικά μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Τρέχουμε, περπατάμε. Καλέσαμε λοιπόν το Σάββατο στις 25 του Φλεβάρι, ώρα 9.30 το πρωί, εδώ όλοι οι σύλλογοι της Αθήνας και όχι μόνο, όλοι οι αθλητές να έρθουν εδώ να τρέξουν και να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια της κυβέρνησης, στα σχέδια του Λάτζη και των πολυεθνικών που θέλουν εδώ αυτόν τον ελεύθερο χώρο, την κοιτίδα του λαϊκού μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Είναι από το παλιότερος αθλητικός χώρος λαϊκού μαζικού αθλητισμού από το 1960 και την αντίθεσή μας και τον αγώνα μας να γίνουν αυτά που πρέπει να έχουν αποφασίσει, όχι ερήμην μας. Αγωνιστικά εδώ εμείς θα δούμε στο παρόν και στις 25 του Φλεβάρι και σε κάθε αγώνα που το λαϊκό κίνημα της περιοχής, της Αττικής, της Νεολαίας θα αποφασίσει να κάνει. Σας χαιρετίζω, πραγματικά είναι μια σημαντική μέρα σήμερα που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ξεχνάνε αυτόν τον χώρο, δεν τον παρατάνε, δεν παρατάνε τον αγώνα. Έστω και την ιστάτη στιγμή οργανωνόμαστε, τους αντιπαλεύουμε, τους πολεμάμε και θα τους κερδίσουμε. Όταν όμως ήρθε η ώρα που το απαιτούσαν τα κέρδη, η ανάπτυξή τους και τα κέρδη τους, μας στείλαν το Δεκέμβριο έξωση από εδώ και μας δώσαν και κάτι ψίχουλα να βρούμε, λέει, αλλού εγκαταστάσεις για τον μπάσκετ. Πού να βρούμε, συνάδελφοι, πού να βρούμε. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν αθλητικά κέντρα. Δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι. Μάλιστα, μας υποχρέωσαν να υπογράψουμε το τελεσίγραφό τους και μας είπαν ότι όταν γίνουν οι εγκαταστάσεις θα σας κάνουμε καλύτερη τιμή. Γιατί οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν, και υπόθηκε και πριν, δεν θα είναι εγκαταστάσεις κρατικές, δεν θα είναι εγκαταστάσεις για το λαό, θα νοικιάζονται πάλι. Τα κέρδη τους, η ανταποδοτικότητα μπαίνει μπροστά. Ο μπροστάρης δήμαρχος, ο δικός μας, να φτιάξουμε τα πάντα. Συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το τοπικό πολεοδομικό. Ζητείτε από τους κατοίκους του Ελληνικού να ανοίξουν οι δρόμοι, να πέσουν οι μάντρες, να ανοίξει ο χώρος για να βλέπουμε, λέει, την παραλία. Ποιο? Το Marina Tower που θα στηθεί μες στην παραλία ή τους άλλους ουρανοξύστες? Όταν βάλαμε το ζήτημα, κάντε και το ίδιο μέσα στον χώρο του Λάτσι,
μέσα στον χώρο της μεγάλης επένδυσης. Αυτό δεν ήταν εφικτό. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε για κέρδη. Η γη κοστίζει. Η γη είναι εμπόρευμα. Και αυτή η γη την πήρανε για να βγάζουν λεφτά, για να βγάζουν κέρδη. Μπροστά στα κέρδη τους λοιπόν να διαφορούν και για, και για τον αθλητισμό, και για την νεολαία, και για τον αθλητισμό του κάθε πολίτη, του κάθε εργαζόμενου, της λαϊκής οικογένειας και για τον χώρο ψυχαγωγίας, όπως είναι αυτός εδώ ο χώρος. Φυσικά μπροστά στα κέρδη τους ξεπερνάνε όλα τα προβλήματα που είχανε. Τι και αν δώσανε και φτιάξανε νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει το καλό παιδί και για να πάρει τα συγχαρήκια του Λάτσι, που συνεχάρει και το προηγούμενο από αυτόν και συνεχάρει και τον επόμενο πρωθυπουργό, δηλαδή και την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας και την ΠΑΣΟΚ Κινάλ και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και την κυβέρνηση που είναι σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Τα κέρδη τους μπαίνουν μπροστά και όλοι αυτοί εξυπηρετούν τα κέρδη τους. Το ζήτημα είναι να βάλει ένα πρόγραμμα ανατροπής, ο λαός να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Τώρα εδώ όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά ότι η περιοχή ο Άγιος Κοσμάς δεν είναι ένα απλό αθλητικό κέντρο, είναι ιστορία. Είναι ορόσημο, σύμβολο για όλους, για όλη την Αττική, φυτώριο αθλητών, αλλά και παράλληλα δυνατότητα για όλους μας για αθλητισμό. Όλοι μας και πολύ περισσότερο εμείς οι γονείς γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι στη ζωή των παιδιών μας ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Πόσο σημαντικό είναι τόσο για την ψυχική τους υγεία, όσο και για τη σωματική τους, πόσο γνωρίζουμε καλά ότι έχουν ανάγκη για άθληση κόντρα σε αυτό που ζουν σήμερα, κόντρα στη βαρεμάρα που τους δίνει το ίδιο το σύστημα, κόντρα στο θυμό που βγάζουν, κόντρα στη βία του ίδιου του συστήματος, κόντρα στην κουλτούρα του lifestyle και των κοινωνικών μέσων διαδικτύων, του ατομικού τρόπου ζωής, του τζόγου που θέλουν να επιβάλλουν εδώ στην περιοχή, της κουλτούρας του τζόγου. Επίσης, γνωρίζουμε καλά ως γονείς το χρόνο που ξοδεύουμε και το χρήμα που ξοδεύουμε για να προσφέρουμε στα παιδιά μας αθλητισμό. Να πούμε για τις εξετάσεις υγείας, για τα ρούχα, για τη μεταφορά, για τις συνδρομές και όλα τα υπόλοιπα. Η εξέλιξη λοιπόν εδώ στον Άγιο Κοσμά δείχνει για άλλη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που δεν βάζουν την ανάγκη των παιδιών μας για αθλητισμό, την ανάγκη τη δικιά μας για αθλητισμό, την ενίσχυση των σωματείων και παρακολουθούμε καθημερινά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να στηρίζουν τα σωματεία μπροστά με φιέστες και παχιά λόγια μπροστά μετά από κάθε ένα μετάλλιο. Κόντρα λοιπόν στα σχέδιά τους συνεχίζουμε και καλούμε όλους τους φορείς εδώ της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Αττικής, τους συλλόγους γονέων να παλέψουν για το δικαίωμά μας στον αθλητισμό, την ξεκούραση, την αναψυχή, την παραλία, έτσι ώστε όλα αυτά να μην είναι εμπόρευμα. Δεν δεχόμαστε το ξεπούλημα της περιοχής. Η περιοχή εδώ θέλουμε να δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στον αθλητισμό, στη συλλογική δράση, να νιώθουν αυτό που έχουμε ανάγκη, το αίσθημα της χαράς που προσφέρει ο αθλητισμός και η αθλητική δραστηριότητα. Απαιτούμε λοιπόν να σταματήσουν τώρα οι εξώσεις, να αναβαθμιστούν τώρα όλες οι υποδομές για δωρεάν πρόσβαση από όλο το λαό στην περιοχή εδώ στο Λαϊκανοπέδιο. Απαιτούμε ο χώρος του ελληνικού να έχει δυνατότητες, μεγάλους χώρους για δωρεάν αναψυχή, υψηλού επίπεδου μόρφωση, άθληση, προληπτιστική δραστηριότητα για όλους, έτσι όπως το επιτάσσουν οι σημερινές μας ανάγκες. Συνεχίζουμε αγωνιστικά.